Ποιος έχει διαμορφώσει το πρόβλημα? Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ ξεριζώνουν τους λαούς με τις επεμβάσεις που κάνουν και εγκλωβίζουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Αυτοί οι δύο. Και η Ελλάδα είναι μέρος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ κάνουν πλάτες στον Ερντογάν. Και μάλιστα ο Ερντογάν αξιοποιεί το προσφυγικό μεταναστευτικό για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ως εργαλείο για την αναβάθμιση της θέσης της Τουρκίας στη γεωπολιτική και για την αμφισβήτηση των συνόρων. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ το στηρίζουν σε αυτή τη διαδικασία, ναι, γιατί θέλουν να τον απεμπλέξουν από την αγκαλιά της Ρωσίας. Άρα λοιπόν έχουμε αυτά τα δεδομένα. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι αδιέξοδη η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Και είναι αδιέξοδη γιατί ακριβώς τόσο η συμφωνία του Δουβλίνου όσο και η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας έχει χρεοκοπήσει. Μάλιστα. Πέρα ότι είναι επικίνδυνες ως συμφωνίες. Mm-hmm. Και έχει χρεοκοπήσει γιατί μετατρέπει την Ελλάδα, για παράδειγμα, σε φυλακή. Ήδη τα νησιά έχουν μετατραπεί σε φυλακή τέτοιων ψυχών. Από αυτήν άποψη, λοιπόν, πρέπει να αμφισβητηθούν αυτές οι συμφωνίες. Και η Ελλάδα, επί της ουσίας, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να ασκήσει πίεση. Ποια είναι αυτή η πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση? Να μπορέσουν αυτός ο κόσμος, πρόσφυγες και μετανάστες, να ταξιδεύουν στις χώρες προορισμού. Άρα, λοιπόν, άμεσος απεγκλωβισμός των νησιών. Από αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ένα. Δεύτερο, φιλοξενία στην υπηρετική χώρα και γρήγορη διεκπαιρέωση των διαδικασιών των προσφυγικών για την αίτηση ασύλου. Να φύγουν οι άνθρωποι αυτοί από τα νησιά και να φιλοξενηθούν στην υπηρετική χώρα, κύριε Καραθάνσο. Ναι, σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας ανθρώπινες και επί της ουσίας να προμηθευτούν με όλα τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για να μπορέσουν να πάνε στους χώρους προορισμού. Διαφορετικά. Σε αυτές που θέλουν, βεβαίως, διαφορετικά. Όλοι έχουν κλείσει τα σύνορα, προς εννοείται. Το πάνε. Μα δεν τους δέχονται. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, δεν υπάρχει διέξω. Δεν υπάρχει διέξω αυτή την κατάσταση. Άρα πρέπει να ανοίξουμε τα σύνορα, κύριε Καραθανασόπουλε. Άρα πρέπει να ανοίξουμε τα σύνορα στον Εύρο. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε τους πρόσφυγες στις χώρες προορισμού. Αυτό δεν σημαίνει ανοίγω τα σύνορα στον Εύρο. Και προσέξτε, οι χώρες προορισμού δεν είναι ο Εύρος και η Τουρκία. Οι χώρες προορισμού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οι υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν πρέπει να τους προμηθεύσουμε έγγραφα να τους δώσουμε χαρτιά να φύγουν. Ποιος θα τα αναγνωρίσει αυτά τα χαρτιά? Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Εμείς τους τα δίνουμε. Ποιος θα τα αναγνωρίσει αυτά? Τώρα, όσον αφορά αν η Ελλάδα πρέπει, δεν πρέπει να. Και άμα τους δώσουμε εμείς χαρτιά να τους αφήσουν οι άλλοι να πάνε. Δηλαδή δώσουμε χαρτιά για τη Γερμανία. Διαφορετικά τότε, διαφορετικά. Με τι θα πάνε, διαφορετικά δηλαδή. Τότε θα μπορούμε να είμαστε άξιοι της μοίρας μας, να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε φυλακή προσφύγων και μεταναστών και επί της ουσίας να δεχτούμε όλο το πρόβλημα το οποίο δημιουργεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι διέξοδος. Και αυτό το ζήτημα το έχουμε αντιμετωπίσει, κύριε Κούντρα. Κύριε Τζούνος, το έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά χρόνια. Και βλέπετε που οδηγεί αυτή η κατάσταση. Δεν υπάρχει διέξοδος διαφυγής. Από αυτή λοιπόν την άποψη πρέπει να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις να υπάρξει διέξοδος διαφυγής. Και αυτό σημαίνει αμφισβήτηση του Δουβλίνου, αμφισβήτηση συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Διαφορετικά θα κλαίμε τη μοίρα μας.